Το καραβάνι αλληλεγγύης και ενημέρωσης ενάντια στις εξορίξεις χρυσού στη Χαλκιδική έφτασε το πρωί του Σαββάτου στον πρώτο του σταθμό στην Κατερίνη. Το καραβάνι έχει στόχο την εξάπλωση της αλληλεγγύης και του μηνύματος αντίστασης σε όλη την Ελλάδα. Τα μέλη του καραβανιού βρέθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας για να ενημερώσουν τον συγκεντρωμένο κόσμο για τις καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει η εξόριξη χρυσού στον τόπο τους. Και έτσι γίναμε ένα πραγματικό, ένα αυθεντικό κίνημα. Και επειδή ακριβώς γίναμε ένα αυθεντικό κίνημα, γι' αυτό και παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που περάσαμε, τόσο από τους εξωγενείς παράγοντες, όσο και από μέσα, γιατί άνθρωποι τόσο διαφορετικών καταβολών, είναι φυσικό να έχουν και διαφορετικές αντιλήψεις για την αντιμετώπιση των θεμάτων. Και τις αντιλήψεις να εκφράζουν γνώμες και οι γνώμες να συγκρούονται. Αλλά δεν νικηθήκαμε, δεν διαλυθήκαμε. Μείναμε όρθιοι, γίναμε πολύ δυνατό κίνημα, αυθεντικό. Και συνεχίζουμε τον αγώνα, παρά τις δυσκολίες. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Κατερίνης, φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στην εξόριξη χρυσού. Ο σκοπός του καραβανιού αυτού είναι να περπατήσουμε όλη την από τη Χαλκιδική μέχρι την Αθήνα και να περνώντας από τις πόλεις να ενημερώσουμε τους πολίτες για ποιον λόγο βρισκόμαστε 3 χρόνια τώρα στους δρόμους και έχουμε υποστεί όλα αυτά που έχουμε υποστεί από τη βία και την καταστολή και παρόλα αυτά αντέχουμε. Θέλουμε να ενημερωθεί και να μάθει η κοινή γνώμη ότι παλεύουμε για το δίκαιο μας, παλεύουμε τη ζωή μας και παλεύουμε για να σώσουμε τον τόπο μας. Σήμερα ξεκίνησε από τη Χαλκιδική το καραβάνι αλληλεγγύης και ενημέρωσης κατά της εξόριξης χρυσού. Πρώτη μας τάση, η Κατερίνη, η όμορφη πόλη σας, και εδώ θα πρέπει να πω και να σας ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή που μας επιφύλαξε ο κόσμος της Κατερίνης. Η επόμενη στάση του καραβανιού θα είναι στη Λάρισα σήμερα το απόγευμα. Αύριο το πρωί είμαστε στο Βόλο, συνεχίζουμε για Λαμία και Αθήνα. Η ενημέρωση αυτή και η εκστρατεία μάλλον αυτή γίνεται για να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας, οι συνάνθρωποι μας για την φαραωνική επένδυση που θα φέρει την καταστροφή στον τόπο μας. Λέμε όχι στην εξόριξη του χρυσού. Λέμε ναι στη ζωή, ναι στα δάση, ναι στα νερά.